Ήρθε η ώρα για το δεύτερο βίντεο που εξηγούμε λεπτομέρειες της τεχνολογίας και σήμερα θα μιλήσουμε για το voice over WiFi, για το voice over LTE, το γνωστό VoLTE, VoWiFi ή αλλιώς WiFi Calling ή αλλιώς ε, Gigabit Calling, αναλόγως του ποιο δίκτυο έχετε και χρησιμοποιείτε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες. Αρχικά πρέπει να εξηγήσουμε το τι είναι το VoLTE. Είναι μια καινούργια τεχνολογία όπου πλέον η φωνή, Περνάει μέσα από το δίκτυο κινητή τηλεφωνία σαν δεδομένα. Εδώ είναι που κολλάει το LTE, που είναι το 4G δίκτυο. Και πλέον αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερο ήχο. Όπω επίση μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα πρόσβαση και στο ίντερνετ για να μπορούμε να κάνουμε και τα δύο εφόσον χρειαστούν. Το VWiFi ή αλλιώ WiFi Calling είναι η αντίστοιχη δυνατότητα που παρέχεται από το VoLTE ούτω ώστε όταν συνδεόμαστε σε δίκτυο WiFi, γιατί μπορεί να είμαστε σε κάποιο σημείο που δεν έχει το δίκτυο κινητή τηλεφωνία καλό σήμα. Να κάνουμε χρήση του δικτύου σταθερή τηλεφωνία, δηλαδή το WiFi δίκτυο, ώστε η φωνή αντίστοιχα να περνάει και από εδώ με δεδομένα μέσω του ίντερνετ. Απλά όλο αυτό, σαν διαδικασία, γίνεται καθαρά και μόνο μέσα από το WiFi δίκτυο. Η λεπτομέρεια, η οποία ωστόσο επηρεάζει πάρα πολύ τη χρήση του ίντερνετ κατά τη διάρκεια τη συνομιλία, είναι η εξή. Πλέον, καθώ τα δίκτυα 3G αρχίζουν και καταργούνται, η Κοσμοτέ το έχει ήδη καταργήσει, τα υπόλοιπα δίκτυα το καταργούν σταδιακά, όλη η κίνηση πλέον. Του Ιντερνετ περνάει καθαρά και μόνο μέσα από το 4G. Εάν δεν έχουμε ενεργοποιημένο το VoLTE ή αλλιώ WiFi Calling, δεν μπορούμε ενώ μιλάμε στο τηλέφωνο να έχουμε πρόσβαση ταυτόχρονα στο Ιντερνετ. Και αυτό συμβαίνει για τον εξή λόγο. Όταν δεν έχουμε ενεργοποιημένο το Voice over WiFi, WiFi Calling ή VoLTE και δεχτούμε μια κλίση, η συσκευή μα από εκεί που συνδέεται στο 4G δίκτυο ή στο 5G δίκτυο, εκείνη την ώρα πέφτει αυτόματα, κάνει αλλαγή δηλαδή στο 2G δίκτυο, το οποίο δεν υποστηρίζει ταυτόχρονα χρήση για ομιλία και χρήση για ίντερνετ. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή για να μπορούμε να κάνουμε χρήση τη υπηρεσία VOLTE ή WiFi Calling, πρέπει αρχικά να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία στην γραμμή μα, άρα δηλαδή στον αριθμό μα. Το συγκεκριμένο είναι μια επιλογή η οποία ενεργοποιείται από το δίκτυο, από τον πάροχο και δευτερευόντω, εφόσον ενεργοποιηθεί η υπηρεσία στη γραμμή, πρέπει έπειτα να την ενεργοποιήσουμε από τη συσκευή μα από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχει η συσκευή μας συνήθω το έχει σαν επιλογή μέσα στο δίκτυα και συνδεσιμότητα, πρόσβαση στο ίντερνετ, το αναφέρει κάπου από εκεί. Είναι μια υπηρεσία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα, δεν παρέχεται ακόμα η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το Wi-Fi calling στο εξωτερικό, άρα δεν λειτουργεί όταν είμαστε σε περιαγωγή και μεγάλη προσοχή, αναλόγως του κατασκευαστή, μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από τις θερμίσεις, εάν η φωνή θα περνάει μόνο μέσω του Volte, δηλαδή θα περνάει μόνο μέσα από το δίκτυο 4G, ή εάν θα ενεργοποιήσουμε και τη δυνατότητα του Wi-Fi calling ή του Gigabit Calling, νομίζω έτσι το λέει η Vodafone, ούτω ώστε όταν συνδέομαστε σε δίκτυο WiFi να περνάει και μέσω του VO WiFi. Αυτό το επιλέγετε μέσα από τι θερμίσει τη συσκευή σα στην επιλογή για τα δεδομένα. Ελπίζω αυτέ οι πληροφορίε να έχουν φανεί χρήσιμε, γιατί με ρωτάτε και για το συγκεκριμένο κατά πόσο και πώ μπορεί να γίνει χρήση. Αν χρειάζεστε κάποια πληροφορία, μπορείτε να μου τη γράψετε στα σχόλια. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουμπί μου κουδουνάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, όπου θα αναλύουμε μια άλλη τεχνολογία, τα λέμε.